Καλή μου φίλη, καλημέρα. Ήρθε καιρός να σας κάνω ένα μικρό σχόλιο πάλι. Μικρό θα προσπαθήσω να είναι, γιατί δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει να τακτοποιήσω αυτό το κομπιούτερ που είναι όλα αυτά τα πάτρα. Εδώ τα βάζω, αλλού βρίσκονται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην χάνουμε καιρό. Λοιπόν, στην προηγούμενη φορά σας είχα πει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Δεν ξέρω πώς το δεχτήκατε, πώς το είδατε. Μερικοί ίσως να θεωρήσαν ότι είμαι θρησκόληπτη. Γιατί είπαν, α, ξέρω εγώ. Δεν είμαι θρησκόληπτη. Όχι μόνο δεν είμαι θρησκόληπτη, είμαι του ερευνάτε. Απλώς έζησα σε μια οικογένεια και ούτε ο πατέρας μου ήταν θρησκόληπτος, με τα αστιάκια του, ήταν με όλα του, αλλά απλώς του άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία φωνή. Του άρεσε να ψάρει στην εκκλησία, ήταν και μουσικός. Εγώ πήγαινα στην καθολική εκκλησία για να πω το Αβε Μαρία και μετά έτρεχα στην άλλη την εκκλησία για να ακούσω ένα ωραίο λόγο που έβγαζε κάποιος μορφωμένος ιερέας, ήταν πολύ μορφωμένος και μιλούσε φιλοσοφικά, δεν μιλούσε θεολογικά. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι τώρα θα πούμε ένα πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο να το πούμε, συγγνώμη. Να πούμε καταρχήν για τα θρησκεύματα. Είπαμε ότι φάνηκε σαν να έριξα λιγάκι τον βουδδισμό να τον είπα ότι είναι υλισμός. Δεν είναι υλισμός. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχήν κάποιος που μιλάει για θρησκεύματα, ένας Παρασκευόπουλος, αλλά και πολλοί άλλοι που έριξαν μια ματιά σε κάτι βιβλία, λένε ότι οι θρησκείες, βασικά οι μονοθεϊστικές που θεωρούμε ότι είναι, δεν είναι τρεις, είναι τέσσερις, βάζει και τον πλατωνισμό. Γιατί μην ξεχνάτε ο Πλάτων, έχουν γράψει και ο Αριστοτέλης, δηλαδή πρέπει να πάρουμε την τετράδα Αναξίμανδρος που ήταν δάσκαλος του Σοκράτη. Αναξίμανδρος, Σοκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης. Αυτή η τετράδα είναι η λεγόμενη σούπερ ιδεαλιστές, οι οποίοι είχαν το 12ο, είχε ξεψυχήσει, είναι είδωλα, αλλά ήταν, πώς το λένε, εκπροσώπευαν, ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, για να βρουν ένα κώδικα ηθικής. Όλες αυτές οι ιστορίες, οι ιεροί γάμοι του Δία, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά δεν θα κάνουμε εδώ μυθολογία. Ακούστε κάποιον Αλεξανδρόπουλο, έτσι κάπως έτσι λέγεται, τα λέει πολύ ωραίες, στις φρικτορίες. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι θρησκείες, η βουδιστική, ο βουδισμός δηλαδή, ο χριστιανισμός και ο πλατωνισμός είναι θρησκείες που έχουν μια ομοιότητα από την άποψη ότι είναι λυτρωτικές. Δεν φοβούνται δηλαδή, δεν είναι άφοβοι οι άνθρωποι, ούτε οι βουδιστές, ούτε οι χριστιανοί, ούτε οι πλατωνιστές φοβόντουσαν. Καταρχήν οι πλατωνιστές συμφωνούν με τους βουδιστές στο θέμα της μετασάρκωσης. Ο Πλάτων λέει μάλιστα ότι δεν έχουμε μνήμη, έχουμε λέει ανάμνηση. Ανάμνηση από τις προηγούμενες ζωές. Τώρα τι ανάμνηση, εγώ αυτό το πράγμα έχω τις αμφιβολίες μου, διότι ακόμα ούτε με ενδιαφέρει το αν υπάρχει άλλη ζωή, αν θα ξαναζήσω. Το θέμα της μετενσάρκωσης το έχω, δεν ασχολούμαι, γιατί ούτως ή άλλως και αυτή τη στιγμή που είμαι εδώ, θυμάμαι τις πρώτες σκηνές, θυμάμαι μάλιστα μια σκηνή που ήμουν 3 χρονών, γιατί ήταν πολύ άγρια, γιατί πήγαμε να σώσουμε ένα καράβι, πηγαίνοντας ταξιδεύοντας και μπήκανε μέσα όλοι αυτοί, πνιγόντουσαν οι άνθρωποι. Ήτανε μεσοσύριοι στη θάλασσα και μπήκανε μέσα και κουκουλωμένοι με κουβέρτες σε ένα πλήθος άνθρωποι. Αυτή τη σκηνή τη θυμάμαι. Και η μητέρα μου λέει αδύνατον ήσουν, δεν ήσουν 3 χρονών, και όμως εγώ τη θυμάμαι. Λοιπόν, είναι η πρώτη σκηνή. Λοιπόν, πιο νωρίς δεν θυμάμαι, μωρό δεν θυμάμαι. Είναι δυνατόν να θυμάμαι την προηγούμενη ζωή? Μπορεί να έχω ζήσει 60 φορές, αλλά θυμάμαι τίποτα? Ή αν θα ζήσω και θα ξαναγεννηθώ, θα θυμάμαι τίποτα από αυτήν? Όχι. Επομένως δεν έχει νόημα να ασχολούμαι με κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα γίνει, αν θα γίνει, δεν θα με επηρεάσει. Σημασία έχει εγώ να έχω καθαρή συνείδηση και να αισθάνομαι τώρα καλά εδώ σε αυτή τη ζωή που ζω, να αισθάνομαι όμορφα και να αγαλιάζει η ψυχή μου, να μην φοβάμαι τίποτα. τα μελίσια και όλα αυτά που ξέρουμε τα γνωστά. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν του Πλάτωνα και των Βουδιστών αλλά και των Χριστιανών είναι τριαδικός. Τριαδικός, και μάλιστα ξέρετε πως προέκυψε ο τριαδικός Θεός. Υπάρχει μια φυσιογνωμία που αναφέρεται σε ένα έργο του Πλάτωνα που λέγεται Φέδρος, που λεγόταν Ερμής Τρισμέγιστος. Μετά αργότερα τον κάνανε σαν περιφερόμενο μέσα στο δωδεκάθεο Θεό. Δεν του δώσανε, δεν τον είπαν δηλαδή Θεό της τάδε ιδιότητας, της σοφίας ή της γεωργίας ή της θάλασσας, όπως ονομάζαν τους άλλους θεούς. Ήταν ένας θεός, ήταν ο αγγελιοφόρος το Θεό. Λοιπόν, αυτός ο Θεός, ο Ερμής ο Τριμέγιστος, μέσα στο Φέδρο τον ονομάζει ο Πλάτωνα Θώθ. Και αφού πήγε, αυτός έφτασε μέχρι την Κίνα, πήγε και στις Ινδίες και πήγε στην Αίγυπτο και έκτισε τις Θήβες. Δεν υπάρχουν μία Θήβες στην Άνω Αίγυπτο. Η Άνω Αίγυπτο είναι προς τα κάτω. Εγώ έλεγα, νόμιζα ότι είναι προς τα πάνω, αλλά είναι ανάποδα πάει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν διέδωσε τον Τριαδικό Θεό. Και γι' αυτό εξηγείται, ας πούμε, η συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα στον Πλατωνισμό, κάποια εγγενής είναι, πώς το λες, συγγένεια, και στον Βουδδισμό. Τώρα, στο Χριστιανισμό τα βιβλία που υποστηρίζουν την μετεσάρκωση τα θεωρούν απόκριφα. Σκοπίμως. Τι θέλανε. Λοιπόν, θέλανε οι άνθρωποι να αστυνομεύουν λίγα και να φοβούνται το Θεό, να φοβούνται τα δικαστήρια και να συμπληρώνουν την αστυνομία η Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν μας σερβίραν την κόλαση και τον παράδεισο που, όπως είπαμε στην προηγούμενη φορά, δεν υπάρχει ούτε κόλαση ούτε παράδοση. Οι λυτρωτικές θρησκείες, Πλατωνισμός, Βουδδισμός, Χριστιανισμός, δεν έχουν κόλαση παράδεισο. Οι θρησκείες, οι νομοθετικές, ο Ιουδαϊσμός και ο Μωαμεθανισμός, που έχουν κοινό στέλεχος, γιατί ξεκινάνε και τα δύο από τον Αβραάμ. Ποια είναι η διαφορά τους? Κοιτάτε τη διαφορά πως την είναι. Άμα θα πάτε στην Αραβία θα δείτε όλους να κάθονται και να φωνάζουν Ισμαήλ, Ισμαήλ, όλοι μαζί. Γιατί? Ο Ισμαήλ ήταν ο πρώτος γιος που έκανε ο Αβραάμ με την Άδαρ, τη βοηθό, ας πούμε, τη δούλη, ξέρω εγώ, του σπιτιού. Γιατί η γυναίκα του Σάρα ήταν στέρφα, δεν έκανε παιδιά. Αργότερα όμως παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο και το έχω δει, το έχω βιώσει από μια θεία μου, η οποία είχε αποφασίσει ότι δεν θα κάνει παιδιά. Κάποτε στην κλιμακτήριο επάνω αυξάνουν οι ορμόνες και νόμιζε ότι θα σταματήσει, ας πούμε, θα μπει στην εμεινόπαυση, ας πούμε, και ξαφνικά γεννάει ένα παιδί, υγιέστατο, ένα κοριτσάκι. Γιατί άλλαξε ο οργανισμός της, η φύση το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και η Σάρα σε πολύ μεγάλη ηλικία αποκτάει ένα παιδί. Τώρα την Άγαρ δεν τη χώνεψε, δεν την ήθελε μέσα στο σπίτι. Άρχισε λοιπόν και διάταξε να την διώξουνε. Ο Αβραάμ δεν συμφωνούσε, αλλά η Σάρα δεν την ήθελε. Και δεν ήταν όλα τα πρόσωπα και τόσο πολύ της προκοπής, όσο μας τα παρουσιάζουν και μας παντρεύουν το μεγαλύτερο ως η Σάρα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο της, να πετάξει την Άγαρ. Την πέταξε λοιπόν την Άγαρ, όχι και στα σκουπίδια βέβαια, έδωσε κάτι τρόφιμα. Και πήρε το παιδί της η κακομοίρα, το οποίο είχε μεγαλώσει εντωμεταξύ ο Ισμαήλ, και πέρασαν κάποιοι Βεδουίνοι, οι οποίοι τους πήρανε, και έτσι από εκεί δημιουργήθηκε όλη η Αραβία, οι Άραβες, ας πούμε, και ο Μωάμεθ προέκυψε από εκεί, ας πούμε, ο οποίος εκείνος υιοθέτησε την κόλαση και τον παράδεισο και το δικαστήριο. Αυτά που εμείς δεν τα θέλουμε. Σας είπα λοιπόν, ανοίξτε το Φέδρο του Πλάτωνα. Και τώρα γιατί το λέω? Υπάρχουν και μερικοί που είναι Ολυμπιστές, σαν χλαμάρες δηλαδή. Τώρα τι Ολυμπιστές, βάζουν και χλαμίδες και πάνε αν δεν γίνονται χριστιανοί. Μα φίλοι μου, αν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης που ασχοληθήκανε τόσο πολύ με την ψυχή του ανθρώπου, αν είχαν γεννηθεί την εποχή του Χριστού, θα γινόντουσαν χριστιανοί, θα γινόντουσαν μαθητές του Χριστού. Λοιπόν, αυτά αρκετά.